Αλλά νομίζω ότι ξεκινάμε με λίγα αρχαία ελληνικά. Μίνιν, άιδε θεά, πηλιάδε ο αχιλίος ουλωμένη. Ή, μύρια αχαιής άλγια έθηκε, πολλάς δε ηφθήμους ψυχάς, άιδη πρωία ψενηρώων. Είναι το προήμιο της Ιλιάδας. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η Ιλιάδα του Ομήρου. Και καθώς η θεά, η μούσα, προστάτηδα της ποίησης και οδηγός του ποιητή ανταποκρίνεται και εψάλλει, ξεκινά μια μεγάλη ιστορία. Και δεν αναφέρομαι εδώ φυσικά μόνο στην Ιλιάδα, αλλά στη μεγάλη ιστορία της ποίησης για την Ελλάδα και τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Γιατί με τα ομηρικά έπι εκεί στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. ξεκινά στην Ελλάδα η πρώτη καταγραφή. Όχι μόνο της ποίησης, αλλά του λόγου γενικότερα. Γιατί πράγματι ο πρώτος γραπτός λόγος στην Ελλάδα ήταν λόγος ποιητικός. Τα πρώτα λόγια που γράφτηκαν, εάν εξαιρέσουμε τη γραμμική Α και τη γραμμική Β, ήταν στίχοι. Ήταν ποίηση για να περάσει και να απλωθεί σε όλο τον κόσμο το τραγούδι της μούσας. Και ας δούμε λίγο τι γίνεται μετέπειτα. Γράφεται ποίηση επική για να περιγράψει τις ένδοξες πράξεις των ηρώων. Ποίηση διδακτική. Ποίηση για να εξηγήσει και να περιγράψει τη δημιουργία του κόσμου. Και έπειτα ποίηση λυρική, όπου πια εκφράζεται περισσότερο ο συναισθηματικός κόσμος των ανθρώπων, μέσα στα δρόμενα και στις καταστάσεις της καθημερινής του ζωής. Από τα πιο ευχάριστα ως τα πιο δυσάρεστα, από τα πιο απλά και καθημερινά ως τις ιδιαίτερες γιορτές και τελετές, η λυρική ποίηση γράφεται για να εκφραστεί η ψυχή του ανθρώπου. Και από αυτά τα δύο είδη, από την επική και τη λυρική ποίηση, γεννιέται η δραματική ποίηση. Γίνεται μια κορυφαία και παγκόσμια σύνθεση και φτιάχνεται ποίηση που πια δεν αφηγείται μόνο, αλλά είναι προορισμένη για να παιχτεί, να γίνει πράξη, να υπάρξουν τα αποσκηνής δρόμενα. Η ποίηση λοιπόν που είναι στενά συνυφασμένη με την άμεση πράξη και έτσι γεννιέται παγκόσμιο στερέωμα, το θέατρο. Και από την αρχαία Ελλάδα και σε όλες τις φάσεις της ελληνικής ιστορίας, πάντα θα δούμε ποίηση να συνοδεύει τον άνθρωπο σε όλα τα μικρά ή μεγάλα βήματα της ζωής του. Εξάλλου είναι αναμφισβήτητο ότι η Ελλάδα στο πεδίο της ποίησης έχει χαράξει μια τεράστια ιστορία και έχει επιδράσει σε όλο τον δυτικό πολιτισμό δίνοντας έμπνευση σε όλους τους ποιητές ανά τους αιώνες. Μέχρι και τους δύο μεγάλους νομπελίστες ποιητές μας, τον Ελίτη και τον Σεφέρη, αλλά και πολλούς ακόμα που έτσι γνωρίζουμε όλοι, εδώ έχουμε ενδεικτικά κάποιους, ο Καβάφης, ο Σικελιανός. Ο ποιητικός παλμός δεν έχει σταματήσει να χτυπά και να γεννά έργα που ανυψώνουν τον άνθρωπο. Και πολύ φυσικά ακόμα είναι οι σύγχρονοι ποιητές, έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε ανάμεσα σε μερικούς από αυτούς, που έχουν θέσει τον εαυτό τους στην υπηρεσία της ποίησης, στην υπηρεσία του ανθρώπου, για να συνθέσουν όλα τα ρεύματα της ανθρώπινης σκέψης και έκφρασης σε έργα υψηλής διανόησης. Φυσικά, να κάνουμε εδώ μία μικρή παρένθεση. Γιατί, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, γιατί δεν έχουμε μόνο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ποίηση. Όλοι οι μεγάλοι αρχαίοι πολιτισμοί έχουν ποίηση. Οι Ινδοί είχαν τα δύο μεγάλα έπι τους, τη Μαχαμπαράτα και την Αμαγιάννα, οι Βαβυλώνοι το έπος του Γκιλγαμές, οι Αιγύπτιοι, έτσι μεγάλος πολιτισμός αρχαίος, είχαν ποίηση. Αν εστιαζόμαστε στην Ελλάδα είναι γιατί Έλληνες είμαστε, πάνω στην ελληνική ποίηση εργαζόμαστε και σε αυτήν μελετάμε και εμπαθύνουμε. Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν και σε σύγχρονη εποχή και ποιητές άλλοι, έτσι ο Σέξπιρ, ο Κίπλινγκ, η Έμιλι Ντίκινσον. Είναι τεράστιο το πεδίο της ποίησης, γιατί η ποίηση είναι πέρα από συγκεκριμένους τόπους και χρόνους. Είναι, θα λέγαμε, μια δημιουργία του ανθρώπινου πνεύματος, του παγκόσμιου πνεύματος, για να εκφραστεί αυτό το ίδιο ακριβώς πνεύμα. Να δοθεί μια μεγάλη ψυχική ανάταση σε όσα ο άνθρωπος ζει και βιώνει. Είναι, αν μας επιτρέπεται αυτή η παρομοίωση, σαν το Big Bang.
αυτό που περιγράφουν οι αστρονόμοι για τη δημιουργία του σύμπαντος. Είναι σαν μια μεγάλη πνευματική και πολιτιστική έκρηξη που δημιούργησε το άπειρο σύμπαν της ποιήσης και από τότε το τροφοδοτεί συνεχώς, δίνοντας ξανά και ξανά και ξανά έμπνευση σε όλους τους ποιητές ανά τους αιώνες. Και έτσι με τη σειρά του είναι σαν ο κάθε ποιητής να γίνεται ο ίδιος η αιστεία ενός καινούριου Big Bang, που γεννά καινούρια σύμπαντα ποιητικής δημιουργίας και έκφρασης. Και όλα αυτά γιατί φαίνεται ότι η ποίηση τελικά είναι στη φύση του ανθρώπου. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι, έτσι, η λέξη ποίηση είναι το ρήμα ποιό, που σημαίνει κάνω, φτιάχνω, δημιουργώ. Η ποίηση, λοιπόν, είναι δημιουργία. Και ο άνθρωπος δημιουργός. Σαν να επαναλαμβάνει, όπως λέγαμε και πρωτήτερα, εκείνο το αρχικό Big Bang της δημιουργίας. Και δημιουργός όχι μόνο στην ποίηση, αφού μεταξύ μας δεν είμαστε όλοι εδώ ποιητές, αλλά στο κάθε της τη ζωή μας. Εκεί είμαστε όλοι δημιουργοί. Και δημιουργούμε σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες, οραματισμούς, σχέσεις με τους άλλους, αποτελέσματα στη δουλειά μας, στο κάθε τι που καταπιανόμαστε. Ο κάθε άνθρωπος, όλοι μας, είμαστε δημιουργοί στη ζωή μας. Αλλά δεν είμαστε πάντα συνειδητοί σε αυτή τη δημιουργία. Η ποίηση, λοιπόν, και οι ποιητές έρχονται για να δώσουν φωνή και λόγο σε όλα αυτά. Να δείξουν στον άνθρωπο τη δύναμη που έχει για δημιουργία, τη δύναμη που έχει το πνεύμα του για δημιουργία, ώστε να αποφασίσει ο κάθε άνθρωπος να γίνει ένας συνειδητός παίχτης στο παιχνίδι της ζωής και ένας συνειδητός συνδημιουργός, θα λέγαμε, σε αυτό το αέναο παιχνίδι της δημιουργίας. Έναν τέτοιο ποιητή, λοιπόν, θα σας παρουσιάσουμε σήμερα και συγκεκριμένα μια τριλογία που έχει γράψει. Εξάλλου, για να επανέλθουμε και στην αρχαία Ελλάδα, που εμένα είναι αγαπημένο μου θέμα, οι Έλληνες μάλλον έχουμε στο DNA μας τις τριλογίες. Οι αρχαίοι ποιητές, οι τραγικοί, γράφαν πάντα τριλογίες, δεν παίζονταν μεμονωμένα ποτέ τα έργα, αν και δυστυχώς μόνο μία έχει σωθεί μέχρι σήμερα. Άρα, λοιπόν, μια σύγχρονη ποιητική τριλογία από ένα σύγχρονο ποιητή, δοσμένη με όλη του την αγάπη, το νιάξιμο και το ενδιαφέρον για το σύγχρονο άνθρωπο. Ποιος ήταν όμως αυτός ο ποιητής? Ο Δημήτρης Κακαλίδης, λοιπόν. Ο οποίος γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα, ποιητής και φιλόσοφος, ανάμεσα σε άλλα, εμβάθυνε στην ποιήση και τη φιλοσοφία. Το ποιητικό του έργο, λοιπόν, περιλαμβάνει την τριλογία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, ο κεκριμένος λωτός της φανέρωσης, εκπεσούσα παράδεισος ήλια αγία και λόγος ο τρίτος. Περιλαμβάνει τις δύο ποιητικές συλλογές, ενάψματα 1 και 2, και το ποιητικό έργο Αλαλούμ και Αλληλούια, το οποίο έχει συγγράψει μαζί με τον ποιητή Δημήτρη Καρβούνη. Έχει γράψει επίσης δύο τόμους με αναλύσεις διηγημάτων και ποιημάτων, νεοελλήνων λογοτεχνών και ποιητών, τη σοφία του διηγήματος και τη σοφία του ποιήματος, όπου χρησιμοποιεί μια πρωτοποριακή μέθοδο ανάλυσης και εμβάθυνσης στη λογοτεχνία. Μάλιστα, έχει χαρακτηριστεί παγκόσμια ελληνική πρωτιά αυτός ο τρόπος. Η μέθοδος Κακαλίδη, όπως την έχουν οι ίδιοι λογοτέχνες ονομάσει. Και στο βιβλίο του «Η αποκάλυψη της οντότητας» δίνεται συμπυκνωμένη φιλοσοφική θεώρησή του για τον άνθρωπο και τη ζωή. Είναι αυτή η θεώρηση και η πρακτική εφαρμογή της, την οποία μετέφερε μέσα από τον Όμιλο Εξυπηρετητών, που ίδρυσε το 1980. Ο κύριος Δρίτσας τα είπε πρωτήτερα για τον Όμιλο Εξυπηρετητών. Παρουσιάσεις του έργου του Δημήτρη Κακαλίδη έχουν γίνει από το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, από πάρα πολλούς ποιητές και λογοτέχνες. Ενώ ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας έχει υποδεχτεί το έργο του με θερμότατες κριτικές. Ο Δημήτρης Κακαλίδης απεβίωσε το 1995, αποσπάσματα από τα βιβλία του δημοσιεύονται μέχρι και σήμερα σε ποιητικές ανθολογίες και λογοτεχνικά περιοδικά. Και να πούμε επίσης ότι αυτή η μέθοδος Κακαλίδη, αυτή η πρωτοπόρα μέθοδος που έχει δώσει για την εμβάθυνση στην ποιήση και λογοτεχνία, παρουσιάζεται από τον Όμιλο Εξυπηρετητών σε ακαδημαϊκά και λογοτεχνικά συνέδρια, σε διεθνή μάλιστα συνέδρια και σε περιοδικά.
και έχει, το έχουν ονομάσει παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα, ξεκίνημα μιας νέας φιλολογικής σχολής, και έχουν δείξει και πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές από όλο τον κόσμο ενδιαφέρον για να την γνωρίσουν, να μάθουν περισσότερο και να την διδάξουν και στους φοιτητές τους. Μετά από αυτή την πολύ σύντομη παρουσίαση, έτσι για να μην σας κουράσουμε, θα προχωρήσουμε στην τριλογία. Η κυρία Μαριάννα Σπιρνιώτου θα μας μιλήσει για την τριλογία.